Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σας απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τρέχει να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, όσον δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που τα λέμε, δεν πρόλαβε, εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να δίνουμε τη μάχη για να μην στοιχηθεί ο λαός μας πίσω από τους στόχους των μονοπωλίων που είναι ξένοι προς αυτόν, να βγει μπροστά με τον αγώνα του, την πάλη του, να βάλει στο επίκεντρο τις δικές του πραγματικές ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα. Δίνουμε τη μάχη παντού, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε γειτονιές, σε χωριά, σε σχολιά, σε σχολές, για να ανασυνταχθεί το λαϊκό κίνημα, για να ενισχυθεί η κοινωνική συμμαχία, σε κατεύθυνση όμως σύγκρουσης με τα μονοπόλια και την εξουσία τους, με αυτό το άδικο σύστημα. Γιατί σε αυτό τον αγώνα βρίσκεται μόνο η ελπίδα, η προοπτική για το λαό μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομοσχέδιο, δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει εξαγγελία, πρωτοβουλία ή συμφωνία πάνω στα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνει την αντιδραστική της πολιτική, που να μην έχει πριν για όλα αυτά στρώσει το δρόμο, το έδαφος, η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πρωτοαναφέρουμε για αυτούς τους δυο? Το λεγόμενο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, όπου ο Δραγασάκης του ΣΥΡΙΖΑ ευχαριστεί τον Γεωργιάδη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέει τήρησε το λόγο του και σεβάστηκε το έργο που του άφησε. Την ίδια ώρα που ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας παραδέχεται ότι ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου προέρχεται από τα προηγούμενα σχέδια νόμου που παρέλαβε από τον προκάτοχό του. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, με τους εκβιασμούς στις λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν τις οφειλές τους, τις νέες αυξήσεις σε τιμολόγια, την επίθεση σε δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων της ΔΕΗ και την παραπέρα πώληση παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης, την ίδια ώρα που ο λαός μας εδώ στην περιοχή ακριβοπληρώνει το ρεύμα, ακριβοπληρώνει τη θέρμανση τώρα που έρχεται ο χειμώνας. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής της απελευθέρωσης, της απαξίωσης της ΔΕΗ, για χάρη λίγων ιδιωτικών ομίλων που υλοποίησαν εναλλάξ πριν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα έρχεται ξανά η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει και να επιταχύνει αυτό το έγκλημα. Τι να αναφέρουμε? Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά υπέγραψε άρον-άρον τώρα η Νέα Δημοκρατία, με την οποία ενισχύεται παραπέρα η γενικότερη εμπλοκή σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς που μεγαλώνουν τους κινδύνους για τη χώρα μας, για το λαό μας. Και τα καλύτερα, λένε, είναι μπροστά. Τα κυβερνητικά στελέχη το λένε αυτό, για τη στήριξη της περιβόητης δήθεν υγιούς ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, με στήριξη της μεγάλης μόνο καπιταλιστικής κερδοφορίας, δηλαδή με το ξεζούμισμα, με την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων του λαού. Φίλες και φίλοι, μπροστά μας όμως είναι και οι αγώνες που θα δώσουμε για να καταργήσουμε αυτούς τους άδικους νόμους τους, για να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους. Γιατί η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε τα κόμματα του καπιταλιστικού τόξου δεν μπορεί να χωρέσει τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας δικαιώματα, αλλά έχει ως προϋπόθεση το τσάκισμά τους. Τρανταχτή απόδειξη γι' αυτό είναι το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο
που πλέον είναι νόμος της κυβέρνησης, το οποίο όχι μόνο εκχωρεί γη και είδωρ στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπορεί να επενδύει πρακτικά όπου θέλει και με όποιους όρους θέλει, αλλά στόχο κυρίως έχει να τσακίσει παραπέρα τους μισθούς, το εισόδημα, να βάλει στο γύψο εργατικά λαϊκά δικαιώματα, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς για το ότι καταργούνται πλέον οι όποιοι μηχανισμοί, έστω αυτοί οι λίγοι που υπήρχαν για τον περιβαλλοντικό έλεγχο των επενδύσεων. Και μάλιστα διευκολύνονται με όλους τους τρόπους οι διαδικασίες αδειοδότησης, γιατί στόχος είναι να μπορούν όλες οι επενδύσεις να γίνονται χωρίς ούτε καν τους στοιχειώδεις ελέγχους και με fast track διαδικασίες. Αλήθεια όμως, τι θα βάλει στην τσέπη του ο απλός εργαζόμενος, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, οι έμποροι, οι τοπικές οικονομίες, όπως αυτή εδώ της Κοζάνης, των γύρω πόλεων, όλης της Δυτικής Μακεδονίας, αν οι διάφοροι επενδυτικοί οίκοι, τα γνωστά funds, οι μεγάλοι όμιλοι, οι τράπεζες, αποφασίζουν πιο άμεσα σε ποιο μέρος θα προχωρήσουν τις μονάδες τους. Τι θα κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα σε μια περιοχή της χώρας, αν δίνονται άδειες για ίδρυση μιας βιομηχανίας, μάλιστα χωρίς να περνάει πλέον καθόλου από τα χέρια ούτε καν του τοπικού δήμου. Με ποιους όρους, προϋποθέσεις και τι πρόκειται να συμβεί. Τι στην ουσία έχει νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία? Ό,τι συμφέρει τους μεγάλους, τους λίγους, τις επενδύσεις τους. Γι' αυτό άλλωστε η σημερινή κυβέρνηση δεν έμεινε μόνο στις διευκολύνσεις, αλλά προβλέπει και ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση προς τους μεγάλους ομίλους. Καλές οι διευκολύνσεις για τις επενδύσεις. Καλή και η κρατική χρηματοδότηση. Αλλά αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, βλέπετε. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία προχωρά ένα βήμα παραπέρα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρά σε μια νέα μορφή καταστολής του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Με ομή παρέμβαση αυτή τη φορά του κράτους, της μεγάλης εργοδοσίας, στη ζωή και στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τι άλλο από καταστολή του εργατικού κινήματος είναι οι ενώσεις προσώπων? Αυτό το κρατικό εργαλείο στην υπηρεσία των εργοδοτών, οι οποίες ανασταίνονται, αναβαθμίζονται για να τσακιστούν μόνο οι μισθοί και να γενικευτεί η ευελιξία, όπως τη λένε. Τι άλλο από κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ο νόμος Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, που τον διατήρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τον Υπουργό, ο οποίος πλέον έχει εν λευκό εξουσιοδότηση να μην αφήνει τίποτε όρθιο. Μπορεί τώρα να μιλούν για εξαιρέσεις από τις ελάχιστες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσα έχουν απομείνει από τα εργατικά δικαιώματα και με νέους περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση, αλλά επιδίωξή τους είναι αυτά όλα να γίνουν ο κανόνας. Και μαζί με όλα αυτά έχουν το θράσος να μας μιλάνε για δημοκρατία, ενώ θέλουν να βάλουν μόνο στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό θέλουν το Υπουργείο Εργασίας να έχει το μητρό των συνδικαλιστικών οργανώσεων, λες και είναι παράρτημα της ασφάλειας. Γιατί στην ουσία θέλουν να παρεμβαίνουν, να ελέγχουν τη λειτουργία των σωματείων. Κυβέρνηση και εργοδότες θέλουν να ελέγχουν τα συνδικάτα, να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος εργαζόμενος, ποια εργαζόμενη είναι μέλος του σωματείου, αν έχει αγωνιστικές διαθέσεις, μιας και θα ξέρουν αν συμμετέχει στις διαδικασίες του κινήματος, σε συνελεύσεις, σε απεργίες. Και ανάλογα βέβαια να παίρνουν αυτοί μετά τα μέτρα τους. Αν όλα αυτά δεν είναι καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης, φακέλωμα των αγωνιστικών διαθέσεων, των σωματείων,
τότε τι είναι. Όσο για τα περί κήρυξης απεργίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθειά τους να κόψουν τους δεσμούς των εργαζομένων μεταξύ τους, να χτυπήσουν το δικαίωμα να ενημερώνονται, να συζητούν συλλογικά και από κοινού να αποφασίζουν να οργανώνουν τις απεργίες τους, τις διεκδικήσεις τους. Οι εργαζόμενοι και εδώ στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, μπορούν με τον ενωτικό, μαζικό, ταξικό αγώνα τους να χαλάσουν τα σχέδιά τους, να διεκδικήσουν σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη συλλογική οργάνωση, στη συλλογική πάλη. Φίλες και φίλοι, η επικίνδυνη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις επίσης που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετατρέπει τη χώρα μας σε δολοφονικό ορμητήριο για τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, τα σχέδιά τους από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα ως την Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο και μαζί κάνει το λαό μας τη χώρα στόχο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που μένονται σε όλη την περιοχή για τη μοιρασιά της Λίας στην ενέργεια, στους δρόμους μεταφοράς της, στις σφαίρες επιρροής. Τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Τη βάση της Σούδας, το Μαράθι, τη βάση των ντρόν στην καινούρια στη Λάρισα, τη βάση ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σχέδιά τους είναι ακόμα και η μεταφορά και η αποθήκευση πυρηνικών όπλων στη βάση του Άραξου. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν σχεδιασμοί για την επαναλειτουργία του ανενεργού σήμερα πεδίου βολής στη Φλόρινα. Γιατί το συγκεκριμένο πεδίο βολής θεωρείται πρότυπο, λένε, και τηρεί υψηλές προδιαγραφές στο επίπεδο των Βαλκανίων. Δικά τους λόγια αυτά. Κάτι που το καθιστά, λένε, ελκυστικό για υψηλή σημασίας διακλαδικές και νατοικές ασκήσεις. Και όλα αυτά που λένε, όπως τα περί προστασίας για την Τουρκία, ασφάλειας και σταθερότητας με όλα αυτά στην περιοχή, διαψεύδονται καθημερινά από τις ίδιες τις εξελίξεις, από την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, στην κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας, την καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ζήτησαν τη συμμετοχή ελληνικού πολεμικού πλοίου στην πολυεθνική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, πριν καλά-καλά αναχωρήσει ο Πομπέο από την Αθήνα, είναι οι ίδιοι που έδωσαν το πράσινο φως στην Τουρκία για νέα πολεμική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία κατά του Συριακού λαού με μαζικές δολοφονίες αμάχων και νέα διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος. Τι μας λένε μια ζωή? Να είμαστε, λέει, το καλό παιδί των υπεριαλιστών, να κάνουμε συμμαχίες με το Ισραήλ και ας δολοφονεί τους Παλαιστίνιους, να γεμίζουμε τη χώρα με στρατιωτικές βάσεις, να δίνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, τώρα να παραδώσουμε και τον ορυκτό πλούτο και την ενέργεια στους διάφορους ενεργειακούς κολοσσούς, και τότε ο λαός μας, λέει, θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια, θα έχει την προστασία των ισχυρών συμμάχων. Σα δεν ντρέπονται, τους απαντάμε, γιατί αυτά που λένε δεν είναι μόνο ανιστόρητα, είναι και πολύ επικίνδυνα σήμερα. Εφησυχάζουν το λαό μας σε μια περίοδο που όχι μόνο οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί στην περιοχή, μαζί και η προκλητικότητα της Τουρκίας με τα γνωστά περί γαλάζιας πατρίδας, αλλά και διεξάγεται ένα ολόκληρο παζάρι, η κατάληξη του οποίου μπορεί να έχει πραγματικά απρόβλεπτες συνέπειες. Άλλωστε, πάντα η ένταση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι όπλο στα χέρια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την άσκηση εκβιασμών στο εσωτερικό της κάθε χώρας, ώστε να προετοιμάζονται κιόλας οι λαοί να δεχτούν αρνητικές για τα δικά τους συμφέροντα λύσεις. Τέτοιες λύσεις, για παράδειγμα, είναι τα σχέδια συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Τέτοιες λύσεις είναι τα διάφορα διχοτομικά σχέδια για την Κύπρο, που επισπεύδονται με την καθοδήγηση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, για να προχωρήσουν απρόσκοπτα και τα σχέδια εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων εκεί. Δεν πέρασε και πολύς καιρός και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση του ΚΚΕ και για τη Συμφωνία των Πρεσπών για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Ότι έγινε μια συμφωνία άρων-άρων μόνο και μόνο για να μπει η γειτονική μας χώρα, όλες οι χώρες δηλαδή των Δυτικών Βαλκανίων, στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πατήσουν ακόμα μεγαλύτερο πόδι οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί στην περιοχή, και στρατιωτικά και οικονομικά πολιτικά, σε βάρος άλλων ανταγωνιστών τους, όπως είναι η Ρωσία. Αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι ρηγμένοι, βλέπετε. Όπως θεωρεί για παράδειγμα τον εαυτό της η Γαλλία, ο Μακρόν, που έβαλε τελευταία, είδατε, βέτο για το άνοιγμα των διαδικασιών ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Οι καπιταλιστές τρώγονται μεταξύ τους σαν τα σκυλιά για τα δικά τους ο καθένας συμφέροντα. Ενώνονται όμως όταν είναι να εξαπονδρίζουν τους λαούς, να υποδουλώνουν τους λαούς. Φίλες και φίλοι, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Δεν θα τους επιτρέψουμε να σπέρνουν συνεχώς το δηλητήριο του εθνικιστικού ρατσιστικού μίσους, τον αλυτρωτισμό, το φαρμάκι της ιμπεριαλιστικής πολεμοκάπηλης διχόνοιας. Οι λαοί απαιτούν να ζουν μονιασμένοι, όμορφα, ειρηνικά, με φιλία, με αλληλεγγύη, με πραγματικό διεθνισμό. Και από αυτό το βήμα απευθύνουμε κάλεσμα για να αναπτυχθεί ένα αγωνιστικό, μαζικό κίνημα σε όλη τη χώρα, που θα συγκρουστεί με τα εγκληματικά του σχέδια. Να καταργηθεί τώρα η συμφωνία δίθεν αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές νατοικές βάσεις. Να απεγκλωβιστεί η Ελλάδα και οι άλλες χώρες από όλους αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να μην συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Αποδέσμευση των χωρών μας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο λαός μας και εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όπως και σε όλη τη χώρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των κινδύνων, αντιμέτωπος και με την τουρκική επιθετικότητα και με τους νατοϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και με το δράμα των προσφύγων που φτάνουν συνεχώς στη χώρα. Βλέπετε, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί, λέει, να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα, το αντιμετωπίζει όμως με μεγαλύτερη καταστολή, με περιορισμό δικαιωμάτων, την ίδια ώρα εμείς καλούμε τα συνδικάτα, καλούμε τον ελληνικό λαό να πολλαπλασιάσουν τις δράσεις τους και να παλέψουν με αλληλεγγύη με αυτούς τους ξεριζωμένους για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα, αλλά και για να γίνει πράξη το όνειρο της μεγάλης πλειοψηφίας από όλους αυτούς τους ανθρώπους να φτάσουν με ασφάλεια στις χώρες που είναι ο πραγματικός προορισμός τους και να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hot spots και στα νησιά και στον Εύρο, για να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι οικογενειακές επανενώσεις, για να μην υπάρχει κανένας ανήλικος άστεγος, απροστάτευτος σε κέντρα φυλακές, να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες, οι καταβλισμοί, οι δομές που φιλοξενούν πρόσφυγες με μόνιμες εργασιακές σχέσεις των Ελλήνων εργαζομένων που είναι εκεί και με καταβολή των δεδουλευμένων τους, γιατί πολλοί ζουν μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι απλήρωτοι σε αυτούς τους προσφυγικούς καταβλισμούς.
φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ΚΝΕ, μπαίνουμε μπροστά. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί η πάλι, για να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους και για όλες, για να αυξηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, να μπει φρένο στο νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση, που μετατρέπει περισσότερο την ασφάλιση σε ατομική, όπως λένε, υπόθεση. Για να υψωθεί τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες ενάντια στους πληστηριασμούς που θα πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας το επόμενο διάστημα. Για να έχουν φτηνή θέρμανση τα λαϊκά νοικοκυριά το χειμώνα. Για να μην ιδιωτικοποιηθεί παραπέρα η ΔΕΗ. Να μην πουληθεί η ενέργεια σε ιδιωτικά εγχώρια και ξένα συμφέροντα. Για να αυξηθούν όλες οι εστίες αντίστασης, αντεπίθεσης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο μόρφωσης, να διευρύνεται η δύναμη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, για να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία μισθωτών εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, επιστημόνων, αγροτών, να αγκαλιάζει πιο πλατιά τις γυναίκες και την νεολαία. Για να μεταφραστούν οι σημερινές δυνατότητες σε μια πραγματικά καλύτερη ζωή για το λαό μας, ένα εμπόδιο πρέπει τελικά να βγει από τη μέση. Η μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Την αναρχία της καπιταλιστικής οικονομίας που οικοδομείται με βάση το κέρδος μπορεί να την ξεπεράσει μόνο ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές δυνατότητες για την εξασφάλιση της ευημερίας του λαού μας, μετατρέποντας σε λαϊκή, πραγματική λαϊκή περιουσία τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η παραγωγή, καθορίζοντας το τι, πόσο, πού, από πόσους και ποιους θα παραχθεί, με γνώμονα όχι το κέρδος του ενός ή του άλλου μονοπωλιακού ομίλου, αλλά τη συνδυασμένη κάλυψη μόνο των αναγκών του λαού μας. Έτσι θα μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά οι τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η χώρα, οι υποδομές της, το πολυάριθμο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όπως εδώ στην περιοχή, με την ενέργεια, μεγάλο μέρος του οποίου αυτού του εργατικού, του επιστημονικού, τεχνικού δυναμικού σήμερα είτε βρίσκεται στην υποαπασχόληση, είτε χαραμίζεται σε μη παραγωγικές εργασίες σε όλη τη χώρα, είτε βρίσκεται στην ανεργία. Μόνο έτσι θα μπορέσει πραγματικά να εξασφαλιστεί η προστασία και ο σεβασμός στο περιβάλλον, που σήμερα θυσιάζεται στο βωμό των κερδών των λίγων. Πραγματική δημοκρατία, πραγματική συμμετοχή του λαού σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής μπορεί να εξασφαλίσει μόνο μια τέτοια εξουσία, μια γνήσια εργατική λαϊκή εξουσία. Μια εξουσία με θεμέλιο τους ίδιους τους τόπους δουλειάς, που σε τίποτε βέβαια δεν μπορεί να μοιάζει με τη σημερινή δήθεν δημοκρατία που σταματάει ακριβώς έξω από τους χώρους δουλειάς, γιατί ταυτίζεται μόνο με τη στιγμή δικτατορία του κεφαλαίου. Πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία ελεύθερη από εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου ο καθένας θα παίρνει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα μπορεί να αναπτύξει τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του, να θέσει τις ικανότητές του στην υπηρεσία του λαού μας, του κοινού καλού δηλαδή. Γι' αυτό επιλέγουμε και συμμετέχουμε στην πάλη αυτή για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, το όραμά μας, το σχέδιό μας, τον αγώνα μας. Γι' αυτό και αποτελεί μονόδρομος
η συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για όποιον δεν συμβιβάζεται με τα όρια που του επιβάλλουν το σύστημα, το κράτος του, το κέρδος των αφεντικών. Γιατί η εποχή μας εξακολουθεί να είναι η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Γιατί ο σοσιαλισμός, η νέα κοινωνία αυτή, είναι το μέλλον μας. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, να περάσουμε απόψε καλά, να πάμε να πιούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και αύριο σας περιμένουμε όλους στα εγγένεια του μουσείου μας στην Καλλιθέα Πρεσπών. Καλό βράδυ.